Καλημέρα! Γλυκιά, όμορφη καλημέρα. Την καλύτερη μέρα. Την καλύτερη. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στο Star. Μυστικοί πράκτορες μαζί σας κάθε πρωί. Αρχίζουμε με μουσική, φόρεμε, με φόρεμε, καλή διάθεση. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ειδικά πρόσεχε, όταν είναι να ζυμώσω, βρε παιδιά. Ή εσύ. Όταν είναι να ζυμώσω, αν μια χαρά είναι... που την έχω. Ναι, ναι. Σ' αρέσει. Πολύ. Θα βάλεις εμένα να ζυμώσω ή θα ζυμώσεις εσύ. Θα ζυμώσεις και εσύ. Θα ζυμώσω και εγώ, τα ξέρω. Θα ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία ψωμάκια. Έχουμε πολύ ωραία μουσική, έχουμε πολύ ωραία ανεβαστική διάθεση. Και εσείς μας ανεβάζετε, έτσι, με τα τηλέφωνά σας. Και σας ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε, συνεχίζετε, τηλεφωνείτε 211-189-1957 και 1958. Και τα email θα μας τα στέλνετε στο πράκτορες@star.gr. Ό,τι θέλετε, εκεί θα περιμένουμε. Συνταγές, συμβουλές, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε ό,τι εσείς. Θέλετε επικοινωνούμε. Εσείς να μας πείτε. Εδώ, μια παρέα είμαστε. Και φυσικά, πού θα βλέπουν τις συνταγές μετά από εδώ. www.star.gr. Και μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Teletext 690. Πάμε. Άραστε. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα να κάνουμε. Ψωμάκια πατάτας. Ψωμάκια πατάτας. Τα οποία είναι γεμιστά. Ψωμάκια πατάτας. Τέλειο. Για πες. Μαλακό. Ωραίο. Γεμιστό. Ακόμα και για σνακ. Πάει το παιδάκι σχολείο. Mm-hmm. Έτσι. Τι να του δίνετε κάθε μέρα, πόσα σάντουιτς να φάει αυτό το παιδάκι. Θα φάει αυτό το ψωμάκι, είναι σαν μπριοσάκι. Τόσο ωραίο γίνεται. Και μαλακό, μαλακό. Μαλακό, μαλακό. Και έρχεται και η πατάτα και κάνει τη δουλειά μέσα. Και γεμιστό με τι. Με κυράκι και με μαϊντανό ή όποιο άλλο μυρωδικό θέλουμε. Mm. Τυροψωμάκι, μάλλον πάμε. Πατατοτυροψωμάκι. Πατατοτυροψωμάκι. Μπράβο, αυτό. Μετά, ο Ιωσήφ θα πάει βόλτα και εμείς όλοι μαζί θα δούμε τον Ιωσήφ, ο οποίος. Πού πας σήμερα? Πήλιο Ζαγορά. Έχω μαγειρέψει ένα καταπληκτικό, πολύ μαλακό, πολύ νόστιμο χοιρινό στη γάστρα με μήλα. Μαζί με την κυρία Βάσο, ναι, που είναι από τις κυρίες, μία από τις κυρίες του γυναικείου συνεταιρισμού Ζαγοράς. Αν είχατε πάει στο συνεταιρισμό στο γυναικείο στη Ζαγορά, εκεί. Και τέλεια. Φυσικά τα μήλα εκεί τα πέρα, μήλα οι μηλιές δίνουν και παίρνουν. Όπου και να κοιτάξεις, μηλιές είναι. Παντού. Και κάνουν και καταπληκτικές συνταγές με μήλα. Και φτιάχνουν και καταπληκτικά γλυκά και φτιάχνουν κατά πολύ. Γλυκό κουταλιού μηλό. Φυρίκι και έτσι. Έχει φυρίκι, έχει τα πάντα. Τα πάντα εκεί πέρα. Μαρμελάδες, τα πάντα. Ωραία λοιπόν. Και μετά πάλι εδώ στο στούντιο που κάνουμε ένα γλυκό. Ένα γλυκό. Ετοιμάσου, εσύ να έχεις όρεξη και δράση. Ετοιμάζομαι εγώ όρεξη. Έχω... Εντάξει, θα σε ταΐσω και ψωμάκι, θα έχεις δυναμώσει. Για να κάνουμε πολύ ωραία σαρλότ σοκοκαφέ. Αυτά τα γλυκάκια που μας αρέσουν εμείς και τα επαναλαμβάνουμε. Ψυγείου γλυκά ακόμη. Είμαστε σε αυτή την. Ναι. Σε αυτή τη διάθεση είμαστε ακόμη. Από καλό καιρό, είπαμε. Σιγά σιγά. Πάμε να ζυμώσουμε. Πάμε να ετοιμάσουμε τα ψωμάκια, τα πατατοψωμάκια. Λοιπόν, βγάζω τη βέρα μου και αρχίζουμε. Είναι. Δεν χρειαζόμαστε. Τα έχουμε όλα εδώ. Άρχισε εσύ να λες τα υλικά. Τα έχουμε εδώ. Ναι. Αλευράκι. Αλευράκι. Βουτυράκι. Μαργαρίνη. Μαργαρίνη. Βούτυρο ή μαργαρίνη. Εμείς αρχίζουμε με μαργαρίνη σήμερα. Αυτό, ωραία. Τι είναι. Αυτό είναι πουρές πατάτας, έτσι, το φακελάκι, αυτό που θα χρησιμοποιούμε για στιγμιαίο πουρέ πατάτας. Πουρές πατάτας. Θα πάρετε ένα, ωραία, φακελάκι και θα το αδειάσετε. Είναι η ποσότητα που πρέπει. Να σε ρωτήσω και εγώ, έχω χρόνο, έχω και πατατούλες στο σπίτι, μπορώ να το φτιάξω με. Δεν μπορείς να λιώσεις πατάτα. Ναι. Μπορείς ενδεχομένως να λιώσεις. Θα πρέπει λίγο να αλλάξουμε την δοσολογία, λίγο παραπάνω αλεύρι θέλει αυτό, γιατί τραβάει η πατάτα, έχει υγρασία, ωραία, και τραβάει άρα και πολύ αλεύρι. Φτιάχνουμε τον πουρέ μας. Δηλαδή, απλά έτσι όπως δίνουμε τη συνταγή, είναι σίγουρα η δοκιμασμένη η συνταγή που θα την ακολουθήσετε και θα έχετε το αποτέλεσμα. Μαγιά. Μαγιά, νοπή μαγιά. Νοπή μαγιά, αυγουλάκια. Ωραία. Εδώ. Πάπρικα. Πάπρικα, τι άλλο θα έχεις εσύ. Μαϊντανό, φέτα. Ασπράδια. Ασπράδια αυγού, ζάχαρη, λαβατάκι. Αλάτι. Ωραία. Αυτά τα πάνω αυτά υλικά εδώ, Ιωσήφ, αυτά εδώ είναι για τη γέμιση. Έτσι. Αυτά και τα υπόλοιπα είναι για τη ζύμη. Ωραία. Το αλεύρι είναι αυτό, το αλεύρι που γράφει πάνω αλεύρι για ψωμί. Έτσι. Γίνεται καλύτερα η ζύμη και φουσκώνει και πιο ωραία. Μάλιστα. Το αλευράκι εδώ, κάνουμε μια εδώ λακουβίτσα. Μια λακουβίτσα και... Θες νεράκι. Ξέρεις τι θέλω. Τι όχι, θέλεις. Όχι. Θέλω να χτυπήσεις λίγο τα αυγουλάκια εδώ και να βάζουμε ένα-ένα τα υλικά. Πριν βάλουμε τα αυγά, θα βάλουμε τη μαργαρίνη ή το βούτυρο. Το κόψουμε έτσι σε μικρά-μικρά κομμάτια. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το αυγό το χτυπάμε αλλά πολύ. Είναι... Όχι, όχι. Όπως το κάνεις για ομελέτα. Δεν θέλω πολύ. Ίσα-ίσα μόλις αρχίσει να φρίζει δηλαδή. Έτσι. Εντάξει τώρα, μπορείς εντάξει να... Τρίβεται λίγο εδώ να πάει παντού η λιπαρή ουσία στο αλευράκι, έτσι. Ωραιότατα.
Βάλε τώρα και τα υπόλοιπα. Βάλε τα τρία αυγά. Τρία αυγουλάκια. Όμορφα, ωραία. Βάλε το μπουρέ από την πατάτα. Όλα τα υλικά εδώ μέσα. Δεν έχει καμία δυσκολία αυτό το ζυμαράκι. Όλα μαζί, τα ρίχνω μέσα. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Mm-hmm. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, τώρα, δώσ' μου πρώτα την μαγιά, σε παρακαλώ. Δώσ' μου σε μένα αυτό, ευχαριστώ. Και το υπόλοιπο. Ωραία, απλά το τρίβετε. Μπορείτε, αν θέλετε, να ζεστάνετε λίγο το γάλα και να βάλετε τη μαγιά μέσα στο γάλα, αλλά και έτσι μια χαρά θα γίνει η δουλειά. Και τώρα, σε νερό δηλαδή. Δεν θα βάλουμε νερό, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το γάλα. Με το γάλα. Βάλε λίγο το γάλα εδώ. Κράτα το λίγο. Δεν το κράτησες, δεν πειράζει. Δεν μου το είπες αμέσως. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Ιωσήφ. Είσαι τόσο γρήγορος που δεν προλαβαίνω. Είδες, αυτό είναι. Δεν προλαβαίνω, ρε παιδί μου. Κατάλαβα τι κάνεις. Λοιπόν, βάλε λίγο πάπρικα. Θα βάλεις λίγο πάπρικα. Το αλατάκι με τη ζάχαρη μπορεί να το βάλετε στην αρχή στο αλεύρι, αλλά και τώρα δεν είναι. Βάλε πάπρικα, μην τη φοβάσαι. Κάτσε να πάρω εγώ λίγο αλευράκι ακόμα. Για να το γάλα μας έπεισε. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει που δεν τη φοβάσαι την πάπρικα. Δεν τη φοβάμαι. Έτσι. Βάλε λίγο αλάτι εδώ και λίγη ζάχαρη. Λίγο αλατάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η ιστορία. Απλά ζυμώνετε τώρα εδώ μέχρι να καταλήξετε στο ζυμαράκι που θέλετε. Αυτό είναι το ζυμαράκι. Αυτό το ζυμαράκι, από τη στιγμή που βάλαμε μαγιά, όπως καταλαβαίνετε, θα φουσκώσει. Θα το δουλέψετε λίγο και θα τα αφήσετε στην ησυχία του μετά, θα διπλασιάσει σε όγκο. Δηλαδή, πάρε δίπλα το ζυμάρι Ιωσήφ που έχουμε εκεί. Μάλιστα. Και πότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι έτοιμο, όταν αρχίσει και γίνεται διπλάσιο. Α, στο φούσκωμα. Ναι. Θέλει μία ώρα να φουσκώσει, ναι, θα διπλασιαστεί. Αυτό τώρα το βλέπεις, είναι μαλακό. Μία ώρα περίπου. Μία ώρα περίπου. Εδώ τώρα θέλω όμως να μου το ζυμώσετε. Κάτσε να κάνουμε αυτό στην άκρη. Να το ζυμώσουμε λίγο. Έτσι. Το βγάζω κι εγώ. Αυτό, όχι, αυτό, αυτό μετά. Είναι έτοιμο, θα δεις τι θα κάνουμε, θα τα γεμίσουμε. Θες να κάνεις αυτό που κάνω. Να σου βάλω αλευράκι. Θέλεις. Τι να κάνω. Αφού ξέρω ότι θέλω, δεν θέλω. Θέλω, όχι, όχι, θέλω. Αν θες μόνο. Λοιπόν, λέω να το συνεχίσεις εσύ εδώ, κάτσε να καθαρίσω τα χέρια μου. Εγώ στα καλύτερα σε βάζω και κάνει. Το ξέρω, το ξέρω. Κατάλαβε. Ξέρεις τι ευχάριστη είναι αυτή εδώ η ιστορία τώρα. Δεν υπάρχει. Καταρχάς είναι αγχολητικό. Έχεις άγχος. Όχι, λέει, αλλά δεν πειράζει. Όχι ιδιαίτερα. Λοιπόν, ζήμωνε, αν έχεις, θα σου φύγει. Λοιπόν, εγώ πλένω τα χέρια και έρχομαι να συνεχίσουμε. Εσύ ζυμώνεις. Να δω και πώς ζυμώνεις, βρε Ιωσήφ. Πώς τα πας? Πώς τα πας? Αν μη τι άλλο, έχεις το στυλ πάντως. Καλά, ε. Σας ανοίγω, λέει, και μια πίτσα έτσι. Να φτιάξουμε μια πίτσα. Κάτσε να σου βάλω μικρολάι. Μου κάνεις και μια πίτσα κάποια μέρα. Εννοείται, θα κάνω. Κάτσε να σου βάλω κάτι να μην κολλάει. Εννοείται έτσι. Και θα κάνουμε πίτσα. Και θα επιλέξεις εσύ ό,τι... Μπας περιπτώσει ό,τι γαρνιτούρα θέλεις. Θα κάνουμε 5-6, 7, 8, 9, 10 πίτσες. Όσες θέλετε. Πώς αισθάνεστε, ζυμαράκι σου? Είναι έτοιμο? Ναι, ναι, το νιώθω έτσι. Λίγο, λίγο ακόμα θέλει. Θέλει λίγο ακόμα. Λίγο όταν αισθανθείς και έρθει η ώρα. Εδώ εγώ... Καλά το κάνω. Το κάνεις πάρα πολύ καλά. Έχω μείνει έκπληκτη. Είναι το στυλ, ξέρεις, είναι... Και μου αρέσει η κίνηση, η κυκλική. Ξέρεις, θυμίζει και λίγο πολεμική τέχνη. Έτσι, να κάνουμε και μπράτσα μαζί. Το λέω γιατί βλέπω τους γιους μου, γι' αυτό. Και μου θυμίζει λίγο η κίνηση. Εσείς, τα αθλητικά αγόρια. Λοιπόν, η γέμιση. Λοιπόν, νομίζω... Είσαι έτοιμος, θα το βάλεις εδώ, για να φουσκώσει αυτό. Το βάζουμε, να το λήξουμε μια μπαγανή. Μπράβο. Εμείς τώρα, εδώ, έχουμε το τυρί, τη φέτα, και θα βάλουμε μέσα και το ασπράδια. Να τα ενώσουμε καλά-καλά. Δυναμού. Επειδή δεν βλέπω τη μεμβράνη. Δεν βλέπεις τη μεμβράνη. Να το σκεπάσουμε μια πετσετούλα. Ναι, ναι. Αν και... Γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν την βλέπουμε. Θα το σκεπάσουμε μια πετσετούλα. Μια πετσετούλα. Ναι. Λοιπόν, εδώ στο τυράκι θα βάλουμε και το μαϊντανό ή ό,τι άλλο... Αυτή είναι η γέμιση, παιδιά, έτσι. Ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Θέλετε να βάλετε... Ο δυο μας εδώ θα ήταν πολύ ωραία ιδέα. Ο βασιλικός. Ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ θα βάλω και λίγη πάπρικα εδώ. Η γέμιση είναι έτοιμη. Τυράκι, εγώ έβαλα φέτα. Θέλετε να βάλετε... Σε βλέπω, τι έκανες. Τυράκι, φέτα.
αυγά, τα ασπράδια από τα αυγά. Και ένα μυρωδικό. Και μαϊντανό. Μαϊντανό έχουμε σήμερα. Δηλαδή, αν είχαμε άνηθο, μπορούσαμε να βάλουμε άνηθο. Βεβαίως. Ναι, εσένα τι σ' αρέσει από όλα αυτά. Εντάξει, ο μαϊντανός πάει με όλα. Είναι αυτή μαϊντανός, η ιστορία ναι, ότι. Μαϊντανός. Εντάξει, είναι και ουδέτερος ο μαϊντανός. Εγώ τρελαίνομαι για το διόζο, ας πούμε, και για το βασιλικό. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Ο άνηθος με πάει κατευθείαν σε μια κατάσταση λίγο πιο θαλασσινή. Διαφορετικό, ναι. Ναι. Και διόζο, αυτό είναι το μείγμα. Αυτό είναι το μείγμα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Δεύτερη δράση. Σήκωσε μανικάκια. Okay, είσαι έτοιμος. Παίρνεις τώρα. Αυτό είναι το ζυμαράκι που φουσκώσει. Το ξεφουσκώνουμε. Ωπς. Να το. Στην άκρη. Και πάμε. Θα πάρεις. Μπορείτε αν θέλετε. Μπορείτε αν θέλετε λίγο να το δουλέψετε να χτίσει τα ίσια του. Ωραία. Λοιπόν, πάρε τώρα ένα μαχαιράκι να κόβουμε. Καλό θα είναι εδώ να έχουμε μια ζυγαριά. Έτσι και ώστε. Να τα βγάλουμε ομοιόμορφα. Όλα να τα ζυγίσουμε και να είναι ακριβώς. Πόσο όμως μέγεθος θέλουμε, θα καταλήξουμε σε αυτό εδώ, άρα υπολόγισε εσύ να είναι το 1 τρίτο, γιατί θα φουσκώσει το υπόλοιπο. Το 1 τρίτο. Δηλαδή, εγώ θα κόψουμε κόψω εδώ τέτοιο. Και κόψε αυτό στη μέση. Μπράβο. Πάλι. Είδες τι ωραίο ζυμαράκι που γίνεται αυτό. Πολύ ωραίο. Κουκλάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε το. Α, είναι και απόλαυση. Αυτό. Να σου πω κάτι, πώς είναι λοιπόν, πολύ αυτό. Μπορεί να γίνουν λίγο όχι. Πιο μεγάλα. Ας γίνουν λίγο πιο μεγάλα. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, άκου να δεις, παίρνεις τώρα ό,τι αλευράκι έχει εδώ, πάρτο. Και ανοίγεις πιταράκι. Με τα χεράκια εδώ, με τις παλάμες. Έτσι. Θα γίνουν λίγο μεγάλα αυτά. Δεν πειράζει, παιδιά, θα έχουν πιο μεγάλα. Δεν πειράζει, πιο μεγάλα. Θα κάνουμε λίγο μεγάλα. Κοίταξε τώρα εδώ. Είναι κακό. Θα βάλουμε εδώ μέσα τη γέμιση. Να σου βάλω και εσένα. Στο κέντρο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Και το κλείνεις. Κλείνεις, ας πούμε, το ψωμάκι από κάτω. Κατά αυτόν τον τρόπο. Να εγκλωβίσει τη γέμιση. Το γυρίζουμε. Και το δουλεύουμε λίγο κυκλικά, έτσι ώστε να είσαι σίγουρος πως έχει κλείσει. Και δεν θα ανοίξει. Και δεν θα ανοίξει. Σαν τον κεφτέ δηλαδή ένα πράγμα. Α, μπράβο. Και δεν φαίνεται και η γέμιση. Κάπως έτσι δηλαδή, να κλείσει λίγο εδώ, αλλά λίγο κλείνει, ακόμα. Κλείνει, ναι. Όσο μπορείς, κοίταξε, κάνεις και με το χέρι κυκλικά, κυκλικά. Και με αυτόν τον τρόπο το ασφαλίζεις, χάρεται η γέμιση στο εσωτερικό και δεν κινδυνεύει να ανοίξει. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει, εδώ δίπλα έχουμε ετοιμάσει μια λαμαρίνα, την οποία την έχουμε στρώσει με το αντικολλητικό χαρτί. Βάζουμε εδώ και θα αφήσουμε χώρο ενδιάμεσα, γιατί αυτό θα, παιδιά, θα μεγαλώσει, θα τριπλασιαστεί, θα φτάσει εδώ. Οπότε, Ιωσήφ, για να μην κολλήσει. Ωραία. Μάλιστα. Ωραίος. Το βλέπουμε δηλαδή κάπου εκεί. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζεις. Θα βάλω εγώ τώρα. Λίγο λαδάκι πάνω από το ψωμάκι και έτσι θα έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς, ωραιότατα, και μπορούμε τώρα πάνω εδώ να βάλουμε μαύρο σουσάμι, μπορούμε να βάλουμε παπαρουνόσπορο, μπορούμε να βάλουμε πάπρικα. Εμένα μου αρέσει πολλές φορές να βάζω φιστίκια. Από πάνω τώρα αυτά. Από πάνω τώρα σαν αυτά. Γέμιση, τι άλλη γέμιση μπορούμε να κάνουμε. Α, σαν άλλη γέμιση μέσα μπορούμε να βάλουμε από κιμά, ναι. Το οποίο θα τον έχουμε, ξέρεις, σοτάρι. Μ' αρέσει αυτό με το είναι κιμά. Είναι ωραίο με το κιμά, είναι πολύ ωραίο. Και αυτή, είναι ωραία, ωραίο το ψωμάκι αυτό, γιατί είναι πραγματικά σαν μπριός, ένα μπριοσάκι. Είναι πολύ εύγευστο και πάρα πολύ μαλακό. Λίγο μικρότερα, νομίζω θα είναι καλύτερα αυτά. Καλύτερα κιόλα. Απλά εσείς θα φροντίσετε. Να είναι όλα ομοιόμορφα. Μπράβο. Ωραία, κάθε φουρνιά να είναι ίδια, γιατί χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικό χρόνο ψησίματος. Βάλετε ένα μεγάλο, ένα μικρό, θα έχετε θέμα, θα γίνει πιο γρήγορα το μικρό. Θα πρέπει να περιμένετε το μεγάλο, θα καεί το μικρό. Λοιπόν. Γιατί γελάς, που με βλέπεις εδώ και πλάθω. Νομίζω τα πάμε καλά. Τα πάμε πάρα πολύ Αν ωραία. Έκανα και το ίδιο μέγεθος εδώ πέρα, αλλά... Τι? Είπα να τα κάνω λίγο πιο σωστά, αυτά, να μην μας βγουν πολύ μεγάλα, για να δοκιμάσουν και όλα τα παιδιά εδώ. Ναι, ψωμάκι αυτό είναι η διαφορά είναι στην πατάτα είναι η διαφορά. Στην πατάτα, ναι, αυτό το έχω ξεχάσει αυτό, θα είχε τη γεύση. Μα γι' αυτό, γιατί είναι ψωμάκια πατάτας γεμιστά. Αυτά είναι η ιστορία. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα το τελειώσουμε το ταψάκι. Θα το γεμίσουμε το ταψάκι αυτό. Λοιπόν. Έτοιμο. Βλέπετε, έτσι θέλω να καταλήξετε. Σε ένα στρογγυλό. Όμορφο, ωραίο. Ναι.
Θα πάμε σε ένα break. Ναι. Και ερχόμαστε με πήλιο ζαγορά. Έχουμε χοιρινό στη γάστρα με μήλα και δαμάσκηνα. Υπέροχο, ζουμερό, πεντανόστιμο παραδοσιακό φαγητό πηλίου. Ερχόμαστε σε λίγο, μη φύγεσαι. Όλοι εδώ, έτσι. Όλοι εδώ. Πάλι. Γεμιστά πατατοτυροψωμάκια. Το είπε, παιδιά, με μία λέξη. Μία ανάσα. Αυτό είναι, έτσι. Τα έχουμε έτοιμα εδώ. Να πούμε λίγο πώς θα τα βάλουμε στο φούρνο. Ναι. Α, ναι, δεν είπαμε τη διαδικασία ψησίματος. Είδες, Ιωσήφ, που όση ώρα τώρα τα έχουμε ετοιμάσει αρχίζουν και φουσκώνουν. Αρχίζουν και φουσκώνουν και παίρνουν πάνω. Άρα, λοιπόν, μία φορά που φούσκωσε η ζύμη. Ναι. Την αφήσαμε και διπλασίασε τον όγκο. Κάναμε ψωμάκια και τα αφήνουμε άλλη μια φορά να φουσκώσουν και μετά θα τα ψήσουμε. Και όταν ψηθούν θα φουσκώσουν λίγο ακόμα. Εντάξει, θα κρατήσουν το φούσκωμα που θα πάρουν εδώ στη δεύτερη φορά. Α, οκ. Okay. Αλλά εδώ όμως δεν θα θέλω να περιμένετε μια ώρα. Ένα τεταρτάκι φτάνει. Ένα άρα η αναμονή, άρα μία ώρα η μία ώρα εκεί και το ένα τεταρτάκι. Στο πρώτο ζύμωμα και μετά όταν τα φτιάξουμε. Ωραία. Στους 180 πουλίζει ο Ιωσήφ για 30 λεπτά. Τώρα, έχω να σας πω κάτι εδώ. 30 λεπτά είναι η πρώτη φουρνιά. Η δεύτερη φουρνιά γίνεται εδώ αυτή η μαγική ιστορία που κάνουμε και με τα κουνουράκια και ξέρω εγώ και με τα μελομακάρονα. Συνήθως χρειάζεται 25 λεπτά. Είναι ζεστός ο φούρνος και πάει πιο γρήγορα. Τα έχετε ήδη ετοιμάσει, έχουν φουσκώσει πιο πολύ. Δηλαδή, μη μου τα κρατήσετε τη δεύτερη φουρνιά και την τρίτη 30 λεπτά. Δείτε το στο 25 λεπτό. Προφανώς να είναι έτοιμα. Τουλάχιστον ο δικός μου φούρνος έτσι αντιδρά. Εσείς, είπαμε, θέλετε να αποκτήσετε μια σχέση ιδιαίτερη με το φούρνο. Κι εγώ. Με το ψωμί, φούρνο. Α. Με το φαγητό. Με τη μαγειρική. Κοιτάξτε. Ναι. Γιατί το θέμα είναι και η γέμιση, κατάλαβες. Για κοιτάξτε, κορίτσια μου εδώ πέρα. Για κοιτάξτε. Η γέμιση. Κυρίες και κύριοι. Και κορίτσια μας. Γέμισε το τυρί, γέμισε παντού, παιδιά. Αφράτο. Θα φύγουμε τετράπαχη, θα φύγουμε από εδώ. Δεν σου λέω τίποτα. Εγώ δεν σου λέω. Και καλά, ο Ιωσήφης, παιδιά, έχει να βάλει. Ναι. Είπαμε. Mm. Εγώ. Ναι, εσύ έχεις μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει. Λοιπόν. Καταπληκτικό είναι. Μπράβο του. Και μπράβο μου, λοιπόν. Και μπράβο και σε εσάς που θα τα φτιάξετε. Και μπράβο και πάμε στον Ιωσήφ, ο οποίος πήγε ένα ωραίο ταξίδι και έκανε μια πολύ ωραία συνταγή. Είπαμε χοιρινό, με μήλα και δαμάσκηνα στη Ζαγορά, στην κυρία Βάσο. Mm. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Βρισκόμαστε στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Πηλίου. Εδώ, στην κεντρική πλατεία, εκτός από τα κλασικά πλατάνια, συναντάμε και την παλιά μαρμάρινη βρύση, καθώς επίσης και το καμπαναριό του 19ου αιώνα. Καμάρι του χωριού είναι η βιβλιοθήκη της Ζαγοράς, που διαθέτει χιλιάδες τόμους σπάνιων βιβλίων. Το χωριό χωρίζεται σε 4 γειτονιές. Αγία Παρασκευή, Άγιο Γεώργιο, Αγία Κυριακή και Σωτήρα. Σε όλες τις γειτονιές συναντάμε όμορφες πλατείες, καθώς και τα παλιά παραδοσιακά σπίτια που είναι χαρακτηριστικά της πηλιορίτικης αρχιτεκτονικής. Είμαστε λοιπόν στη Ζαγορά με την κυρία Βάσο,
Έχουμε στήσει εδώ το κουζινάκι μας στα Καλδερίμια, στο όμορφο μονοπατάκι αυτό εδώ πέρα, mm-hmm. το λιθόστρωτο. Και θα μαγειρέψουμε χοιρινό με μήλα και δαμάσκηνα. Σωστά. Ωραία. Τι υλικά χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε 2 κιλά χοιρινό, ντομάτα. Ντοματούλα. Μία μεγάλη ντομάτα, πολυτοποιημένη. Τριμμένη στο κρύφτη. Ένα ολόκληρο κρεμμύδι που θα το κόψουμε σε φέτες. Δαφνόφυλλο, μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι, κανέλα και λάδι. Λοιπόν, παίρνουμε το χοιρινό, ρίχνουμε το αλατάκι, περίπου μία κουταλιά της σούπας, εδώ θα βάλουμε λιγότερο, το πιπέρι, το πιπεράκι μας, την κανέλα μας, το μπαχάρι και το δαφνόφυλλο. Κανελίτσα, τι όμορφη είναι. Mm-hmm. Και τώρα λοιπόν κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες. Ένα κρεμμυδάκι χρειάζεται, ναι. Για τα 2 κιλά περίπου. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι είναι εντάξει για την ποσότητα που έχουμε. Ωραία. Βάζουμε λαδάκι. Δεν σας είπα ότι βάζουμε και λίγο άσπρο κρασί. Και λίγο άσπρο κρασάκι. Ένα ποτηράκι έτσι με το μάτι. Ναι, ναι. Τα ανακατεύουμε λοιπόν όλα αυτά. Και την ντομάτα μας. Τα σκεπάζουμε και τα κρατάμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες. 2-3 ώρες στο ψυγείο. Ναι. Αφού έχει περάσει αυτή η διαδικασία, τα στραγγίζουμε. Αφήνουμε να φύγουν καλά τα υγρά τους. Το βάζουμε σε ένα σουρωτήρι, τα αφήνουμε, ναι, κάπου, ναι, να στραγγίσει καλά. Τα αφήνουμε να φύγουν καλά τα υγρά τους και τα περνάμε το τηγάνι, τα τσιγαρίζουμε. Να βάλουμε λίγο λαδάκι να κάψει. Τη μαρινάδα δεν την πετάμε, θα τη βάλουμε μετά μέσα στη γάστρα. Το ζουμάκι αυτό εδώ που μας έχει μείνει. Ναι, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, σοτάρουμε τώρα το χοιρινό. Όσο σοτάρετε το χοιρινό, ναι, τρυπάμε λίγο τα κρεμμυδάκια μας. 10 με 12 κρεμμυδάκια περίπου. Μικρά. Μικρά γλυκά κρεμμυδάκια. Ναι. Ε. Λοιπόν, τώρα πάμε να το βάλουμε στη γάστρα. Να το βάλουμε στη γάστρα, να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά, γιατί μου έχει, έτσι, έχει βγάλει μια μυρωδιά. Έχουμε τα κρεμμυδάκια από πάνω. Έχουμε τα κρεμμυδάκια. Όμορφα, όμορφα. Mm-hmm. Τα δαμάσκηνα. Τα δαμάσκηνα, αποξηραμένα δαμάσκηνα. Ναι, 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 αποξηραμένα δαμάσκηνα που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ. Και τη μαρινάδα μας. Και είναι έτοιμο για το φούρνο. Το σκεπάζουμε. Το σκεπάζουμε. Το σταυρώνουμε. Πάντα. Πάντα. Και το πάμε στην κουζίνα. Και το πάμε στην κουζίνα μας. Έχουμε βάλει λοιπόν το χοιρινό μας μέσα στο φούρνο. Το αφήνουμε για 2 ώρες, ναι, και 20 λεπτά. Είμαστε τώρα 20 λεπτά. Πριν το βγάλουμε, ναι, ναι, ξεκινάμε τη διαδικασία να φτιάξουμε τα μυλαράκια μας, έτσι. Να ετοιμάσουμε τα μήλα μας, ναι. Ωραία. Κιδωνάτο το κόβουμε λοιπόν. Ναι, ναι, κιδωνάτο. Mm-hmm. Βάζουμε το τηγάνι μας. Το τηγάνι. Φρέσκο βούτυρο. Φρέσκο βούτυρο, κάλακτος. Πρέπει να τηγανίσουμε τα μήλα με βούτυρο για να πιάσουν κρούστα. Να πιάσουν κρούστα και να δώσουν ένα ιδιαίτερο άρωμα στο φαγητό μας. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη μυρωδιά που βγάζει το φρέσκο βούτυρο μαζί με το μήλο. Θέλουμε μέτρια φωτιά να μην μας καεί το βούτυρο, γιατί αν μας καεί, παίρνει... Θα ξυνήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αφού έχουν ξανθεί, να γεροδοκοκκινήσουν έτσι λίγο τα μήλα, ναι, 20 λεπτά πριν είναι έτοιμο το φαγητό μας, δηλαδή στη 1 ώρα και 40, ναι, ναι, έτσι, έχουμε πάρει, βγάζουμε τη γάστρα από το φούρνο, απλώνουμε από πάνω τα μήλα μας, ναι, και μετά το βάζουμε για 20 λεπτά ακόμη το στο φούρνο. Το βάζουμε ακόμη, ναι, για 20 λεπτά. Και εμείς το έχουμε εδώ, το τελικό. Πώς που μυρίζει. Thank you.
Κασοσφέκη στα Νεγκαΐτα. Γεια σας κύριε Κασοσφέκη. Να είστε καλά. Είναι καταπληκτικό. Έχει αυτό το γλυκόξινο, το χοιρινό με το μήλο, το δαμάσκινο, το γλυκό. Και δίνει μια καταπληκτική γεύση. Νεφέλη, έλα να δοκιμάσεις. Έλα εδώ αγάπη μου. Είναι η Νεφέλη μας. Είναι η μασκότ εδώ πέρα. Σ' αρέσει το μήλο? Αρέσει. Τρως? Τρως. Χοιρινό? Ναι. Περίμενε. Νόστι μου, το ξέρω. Ήταν ωραία η μαγειρική. Ήταν καταπληκτικό το πιάτο. Ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις κυρίες του συνεταιρισμού, του γυναικείου συνεταιρισμού Ζαγοράς. Ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι, φιλόξενοι. Περάσαμε καταπληκτικά, υπέροχα. Σας καταπληκτικά, καταπληκτικά. Πάρα το είπα 8 φορές. Φτάνει. Έχω πιάσει εδώ το όπλο μου. Και θα δείτε κι άλλο πλοίο. Έτοιμο πόλεμο. Κι άλλο πράκτορας. Λοιπόν, πάμε. Δεν ήθελε. Μα είναι το όπλο μου, είναι το παιχνίδι μου αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό. Εγώ λέω εσύ ετοιμάζεις. Ένα πολύ ωραίο γλυκό, πάρα πολύ εύκολο. Που γίνεται στην κυριολεξία με τρεις κινήσεις ή σε τρεις κινήσεις, αν προτιμάτε. Τη λέμε σαρλότ σοκοκαφέ. Μπορούμε να πούμε γλυκάκι ψυγείου με σοκολάτα και καφέ. Η ιστορία είναι ότι έχουμε μπισκότα σαβαγιά, τα οποία θα μπουν στα τυχώματα και στον πυθμένα και ο Ιωσήφ θα ασχοληθεί με την κρέμα. Μάλιστα, δηλαδή, τα σαβαγιάρ ή τα φτιάχνουμε μόνοι μας, αν έχουμε πολύ μεράκι και όρεξη, αν όχι τα αγοράσουμε από το σαχαροπλαστείο. Ακριβώς. Λοιπόν, σαβαγιάρ, τα οποία τα στρώνουμε γύρω-γύρω και τα στρώνουμε και κάτω. Και στον πυθμένα. Εσύ έχουμε για την κρέμα. Κουβερτούρα. Ναι, ωραία. Να πούμε ιταλικά. Πάμε για την κρέμα. Για την κρέμα. Θέλεις κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος. Ζάχαρη άχνη. Ζάχαρη άχνη. Κακάο. Κακάο. Και κουβερτούρα. Τριμμένη. Τριμμένη. Αυτά είναι για σένα. Αρχίζεις. Γιατί θες και λίγο χρόνο τώρα. Χτυπάς. Χτυπάω. Κρέμα γάλακτος. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά παγωμένη η κρέμα γάλακτος. Δεν βγάλετε από το ψυγείο. Το εργαλείο είναι αυτό. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, περιμένω πότε θα το χρησιμοποιήσω. Η αλήθεια είναι πως έπαθε έναν έρωτα με αυτό. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Ζάχαρη άχνη, σιγά σιγά, για να μην ξέρεις εσύ. Είμαι προδώσεις σε εργαλειάκι μου. Όχι. Σε αγαπάει πολύ, μην φοβάσαι καθόλου. Ωραία λοιπόν. Ο στόχος τώρα εδώ είναι να πήξει αυτή η κρέμα. Και σιγά σιγά, όταν αισθανθείς και πίζει η κρέμα και κάνει, ας πούμε, γίνεται μια σαντιγή σφιχτή, θα προσθέσουμε κακάο, αγλικό και σοκολάτα στο τέλος. Μάλιστα. Όση ώρα κάνει αυτή τη δουλειά ο Ιωσήφ, εμείς εδώ θα πάρουμε τα σαβαγιάρ. Εδώ έχουμε, μπορείτε να κάνετε ένα φλιτζάνι στιγμιαίο καφέ και να τον διαλύσετε σε δύο φλιτζάνια νερό χλιαρό ή να κάνετε ένα φλιτζανάκι διπλό εσπρέσο και να το διαλύσετε πάλι σε δύο φλιτζάνια νερό ή δύο φλιτζάνια γαλλικό καφέ φίλτρου με ένα φλιτζάνι νερό. Αυτό που θέλω είναι να καταλήξω περίπου σε τρία φλιτζάνια ποσότητας καφέ. Περνάμε, όχι πάρα πολύ για να μην λιώσει, το σαβουαγιάρ. Από το... Είμαι έτοιμος εδώ, με συγχωρείς. Ναι, μπορείς λίγο ακόμη αν θες Ιωσήφ, για να είμαστε σίγουροι. Από το καφέ και χρησιμοποιούμε πάλι μία φόρμα δαχτυλίδι και στείνουμε λοιπόν τα σαβουαγιάρ πρώτα στα τυχώματα. Εντάξει είσαι? Ναι. Τέλεια. Ξέρεις τώρα, σιγά σιγά, περίμενε να δεις, τα κάνουμε για να έχεις σίγουρο αποτέλεσμα. Θα το ανακατέψω. Περίμενε πρώτα να το ανακατέψω μία με το κουτάλι, να μην αρχίζει. Να το κάνουμε. Μπράβο, βρε Ιωσήφ. Μπράβο, βρε Ιωσήφ. Αυτό ήταν. Για να μην πεταχτεί όλο στον αέρα. Ναι. Κάνει σιγά σιγά. Σου βάλω και σοκολάτα. Έλα, αυτό για σένα. Θα σου βάλω την υπόλοιπη τριμμένη σοκολάτα εδώ. Σιγά σιγά. Ωραία.
Μπαλτούρα, ωραία. Για να δούμε τώρα, για κάτσε να το τι. Για να δω στο γυλί. Πάτω πήγαινε μία έτσι πολύ μαλακά, διερευνητικά σιγά σιγά, έτσι, σιγά σιγά. Αυτό ήταν. Γεμίζουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Με το που θα ανατεκατευτούν θα είναι έτοιμα. Ή αλλιώς με το κουταλάκι, Ιωσήφ. Με το κουταλάκι. Μπράβο. Θα κάνω καλύτερα. Κάνουμε το κουταλάκι. Λοιπόν, η κρέμα είναι έτοιμη. Τόσο απλή, με κακάο, με σοκολάτα και με κρέμα γάλακτος και ζάχαρη άχνη. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Βάζω και στον πυθμένα. Πρώτα τελειώνουμε τα εξωτερικά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πανεύκολο, παιδικό θα έλεγα. Είναι από αυτά τα γλυκάκια που θες κάτι γλυκό, ρε παιδί μου. Έχεις δύο μπισκότα στο σπίτι. Ωραία, και μετά ως βάση θα βάλουμε αυτή την κρέμα που ετοιμάζω εγώ τώρα. Και θα γεμίσουμε μέσα εδώ τη Σαρλότ με τη βάση που φτιάχνεις, το υλικό που κάνεις εσύ. Ωραία. Έτοιμος. Περίμενε τώρα να δεις. Οκ. Λοιπόν, κάτσε να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ μπορείτε είτε να βάλετε στον πυθμένα μπισκότα ή να στρώσετε λίγη σοκολάτα κάτω τριμμένη, εδώ, και να βάλετε πάνω που να γίνει και πιο ελαφρύ έτσι. Μ' αρέσει. Και, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να ανοίξουμε λίγο. Μ' αρέσει. Και να βάλουμε πάνω την κρέμα που έχεις ετοιμάσει. Βλέπεις εδώ πώς είναι έτσι. Ωραία. Δες το. Πέφτει, δεν θέλει. Όχι, μια χαρά είναι. Mm. Έτσι και έχουμε στρώσει από κάτω την κουβερτούρα. Ωραία. Βάζουμε την κρέμα. Είναι αρκετή αυτή η κρέμα. Θα δούμε. Ναι. Έλα, εγώ θα κρατάω το σπαγιάρι. Εσύ κρατάς. Πόση λέει χρειάζονται για να κάνουν μια Σαρλότ σοκοκαφέ. Το κουίζ της ημέρας. Περιμένει να φύγει εδώ, να μην το μας ταλαιπωρήσει. Είναι ωραίο να την κάνει ένα ζευγάρι μαζί αυτή τη στιγμή. Ο άλλος να κρατάει τα σαβαγιά. Και πάρτε τον άντρα σας, κορίτσια. Πάρτε το αγόρι σας. Βάλτε το μες στην κουζίνα. Και να φτιάξετε μαζί μια Σαρλότ. Να φτιάξετε μαζί διάφορες συνταγές. Είναι που μπορεί να. Ειδικά μια Σαρλότ, ε. Ειδικά μια Σαρλότ. Γεμίζουμε λοιπόν η Ιωσήφ με την κρέμα, την οποία έχουμε φτιάξει. Ωραία. Έτσι. Να δούμε τα μάλιστα. Εσείς κορίτσια λοιπόν, πάρτε τον άντρα σας, πάρτε τα αγόρι σας και βάλτε τον μες στην κουζίνα. Και γεμίστε Σαρλότ. Να φτιάξετε μια Σαρλότ, να φτιάξετε ένα ωραίο φαγητό, έτσι να το μοιραστείτε, να ανοίξετε και ένα ωραίο κρασάκι μετά. Μια χαρά, ό,τι πρέπει. Τα υπόλοιπα όμως θα τα δείτε μετά τις διαφημίσεις. Αυτή την καταπληκτική Σαρλότ. Μετά τις διαφημίσεις εδώ, για να δοκιμάσουμε αυτή την ωραία Σαρλότ, που προς το παρόν η Ιωσήφ είναι στο ψυγείο. Και φυσικά να τελειώσουμε να σας πούμε κάποια μυστικά εδώ, πώς πρέπει να παγώσει και όλα αυτά. Και η άλλη παγώνει μέσα, παγώνει και με περιμένει. Και παγώνει και σε περιμένει. Ετοιμάζει την ώρα εξίσου. Ετοιμάζω την ώρα εξίσου. Λοιπόν, θα σας πούμε πολύ γρήγορα τι έχουμε κάνει. Μπισκότα σαβαγιάρ, τα οποία τα έχουμε βάλει μέσα σε ένα μείγμα καφέ και νερό. Δηλαδή, έχουμε ετοιμάσει ένα καφεδάκι και το έχουμε αραιώσει με νερό. Mm-hmm. Και τα έχουμε βάλει περιμετρικά, έτσι γύρω από τη φόρμα δαχτυλίδι. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και στον πυθμένα. Αλλά θέλω να μου σκέφτε, να θυμηθείτε ότι ο πυθμένας, όπως θα αναποδογυρίσει, θα είναι η πάνω η πλευρά. Οπότε εμείς τη φροντίσαμε, έτσι, και βάλαμε σοκολάτα, τρίμα σοκολάτας. Αυτό κάναμε και εμείς, Ιωσήφ, όπως έχω κάνει και σε αυτή. Mm. Ωρα, άρα, κάτω, δηλαδή, αυτό είναι που θέλουμε, πρέπει να προσέξουμε στη συνταγή. Ναι, αυτό είναι καλύτερα να μην έχουμε σοκολάτα για να είναι πιο ωραίο. Ωραία. Τώρα, εδώ κάτω όμως, αυτό που βλέπουμε θα είναι η βάση όταν είναι αποδογυριστεί. Οπότε καλό θα είναι, έτσι, να βάλουμε λίγο μπισκοτάκι, σαβουαγιάρ, πάλι που το βυθίζουμε εδώ. Εσύ, στο καφεδάκι, για να είναι όμορφα και ωραία. Κόψουμε αυτά. Η κρέμα τώρα, έτσι είναι μία κρέμα,
που με περίσσια χάρη και φροντίδα ο Ιωσήφ χτύπησε κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, άχνη, κακάο σκόνη, διόρθωσέ μου αν έχω κάνει λάθος μεσχέ Ιωσήφ, και σοκολάτα τριμμένη. Να. Εντάξει. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα, έτσι όπως έχει, θα το βάλουμε μαζί με τη φόρμα εννοείται, στο ψυγείο για 4-5 ώρες να παγώσει καλά. Το αναποδογυρίζετε. Τρίμα σοκολάτα σε πάνω και ό,τι άλλο θέλετε. Αν δεν έχετε παιδιά στο σπίτι και δεν έχετε κανέναν Ιωσήφ να ανοίξει το ψυγείο και να αρχίσει να τσιμπολογάει, θα το βρείτε. Θα το βρείτε ολόκληρο διαφορετικά. Ολόκληρο. Να κόψω κομμάτι. Ωραία. Ή θέλεις να. Εγώ λέω να τσιμπήσω από εδώ. Να μην κόψω κομμάτι. Τι θέλεις. Πες τον δυνάμο. Κόψε κομμάτι. Άντε. Αφού θες να κόψεις κομμάτι, όχι, να προτείς, έτσι. Θα το φας όλο. Έλα, όλο. Μη σου χαλάσω το χαρτί. Όλο. Ορίστε. Έλα. Λοιπόν, και για περισσότερες συνταγές, βέβαια, για γλυκά εσείς, όπως και εγώ, που το έχω κάνει, αλλά δεν το λέω στους φίλους μου, μπαίνω στο www.dinanikolavou.gr και βλέπω τις συνταγές σου. Συνταγές... Δεν τις παρουσιάζω για δικές μου, αλλά λέω, ναι, συνταγές, θα σε εκεί είναι για αυτό το λόγο, παιδιά. Μπαίνετε και παίρνετε ό,τι θέλετε. Και όχι μόνο συνταγές, αλλά και συμβουλές και tips διάφορα. Και γαστρονομικά νέα. Κοίταξε, πήγα μωρέ Ιωσήφ να σου κόψω μεγάλο κομμάτι. Κάτσε, κάτσε. Έλα, έλα, και... να σου βοηθήσω. Να σου κόψω πιο μικρό. Καλά έπεσε εσύ να φας με το κουτάλι. Κόψε ένα πιο μικρό. Μια χαρά το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Εγώ που θέλω όλα να τα δείχνω. Κόψε εσύ το πιο έχει μικρό. Έχει αρχίσει εδώ από τα φώτα τώρα, έτσι, και γίνεται πανικός. Αυτή η κρέμα όμως, με την σοκολάτα και το καφεδάκι και το κακάο. Όλα αυτά είναι, όλα αυτή η γεύση είναι που ένας θέλετε. Ένας υπέροχος συνδυασμός. Πού έχεις πάει εσύ καλό μου να φας, πού εξαφανίστηκες. Έκοψες εσύ πού το μικρό πήγες. Εκεί. Εγώ το έκοψα ένα κομμάτι παιδιά και αυτός έφυγε. Ιωσήφ. Και μου αρέσει, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Θυμήσου ότι η μόνη ζάχαρη που βάλαμε είναι η ζάχαρη που χρησιμοποιήσαμε μέσα στην κρέμα, Ιωσήφ. Έλα εδώ κοντά μου να φάω κι εγώ, βρε Ιωσήφ. Πού πήγες. Αφού πήρες το κομμάτι σου εσύ, πήρα κι εγώ το δικό μου. Με πολύ αγάπη. Έτσι γλυκά να σε αποχαιρετήσουμε. Εγώ μπορώ να κοιμηθώ και εδώ. Καλέ πάνω στον πάγκο. Εγώ μπορώ να κοιμηθώ Παναγία, εδώ. Παναγία, με στην κρέμα θα πέσει. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν. Έλα. Να είστε καλά. Όχι, φάει, εσύ δεν πειράζει. Να είστε καλά. Να μαγειρεύετε, να αγαπιέστε. Και εμείς εδώ κάθε πρωί νηστικοί πράκτορες στο Σταρ. Με πολλές συνταγές. Νηστικός αποκλείεται να φύγεις από εδώ. Με 5-10 κιλά παραπάνω σίγουρα, αλλά νηστικός αποκλείεται. Φιλιά πολλά! Ξεχνάτε, η κουζίνα μας φέρνει πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Πιο κοντά, τι πιο κοντά βρε Ιωσήφ, εσύ έπεσες κάτω. Τι θα γίνει εκεί. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία κρέμα. Έχει δίκιο αυτό που λέει. Παιδιά, πήγαν τα μαλλιά του όλα μέσα στην κρέμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μέσα στην κρέμα. Να σου πω, δεν σου αρέσει, μυρίζει καφέ. Έτσι. Πάρα πολύ. Το καφέ δεν είναι ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι πάγκος, έτσι, καλά που είναι και μεγάλος. Πάει, τη χάλασε όλη την κρέμα. Έγινε η κρέμα. Το τρως για πλάκα αυτό. Το καθαρίζω. Για πλάκα όμως.